Νεκρός σκιέρ στη Βασιλίτσα Γρεβενών. Όλες λεπτομέρειες για το δυστύχημα. Το αδιαχώρητο στις τράπεζες για την πληρωμή της δόσης του έμφυα κατά τέλη κυκλοφορίας. Πώς αξιολογούν το 2017 οι πολίτες της Κοζάνης. Τι ελπίζουν για την επόμενο χρόνο. Οι λεπτομέρειες για τη ρύθμιση των 120 δόσεων. Ποιους αφορά και το ακριβές χρονοδιάγραμμα. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Flash. Με μια δυσάρεστη είδηση θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας. Ένας 30χρονος σκιέρ σκοτώθηκε σε δυστύχημα που σημειώθηκε στο χιονοδρομικό κέντρο Βασιλίτσας. Λεπτομέρειες θα μας δώσει αμέσως τώρα ο Σοκράτης Μουτίδης. Καλησπέρα Σοκράτη. Καλησπέρα Κατερίνα. Δυσάρεστο το πρώτο θέμα του δελτίου σήμερα. Σήμερα το πρωί λοιπόν ο νεαρός μαζί με την παρέα του που είχαν έρθει από χθες στην Βασιλίτσα για να περάσουν τις γιορτές της πρωτοχρονιάς. Η πίστα είναι κλειστή στο χειροδρομικό κέντρο της Βασιλίτσας και λόγω κακοκαιρίας αλλά και γιατί γίνεται συντήρηση, περιμένουν να ανοίξει δηλαδή την πρωτοχρονιά. Η παρέα λοιπόν αυτή των παιδιών αποφάσισε να ανέβει μόνη της στο βουνό για να κάνει σκι σε απάτητο χιόνι, όπως συνηθίζεται που κάνουν οι έμπειροι σκιέρ. Κατά την κατάβαση δημιουργήθηκε μια μικρή χιονοστιβάδα με αποτέλεσμα να παρασύρει την ομάδα των παιδιών και ο ένας από αυτούς, ο 30χρονος, να χτυπήσει σε ένα δέντρο, να χάσει τις αισθήσεις του και να τραυματιστεί σοβαρά. Με το που έγινε η χιονοστιβάδα, οι υπεύθυνοι του χιονοδρομικού ανέβηκαν κατευθείαν στο σημείο, μη γνωρίζοντας ότι εκεί βρίσκεται κόσμος, για να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Είδαν την παρέα, η παρέα τους υπέδειξε το σημείο που εγκλωβίστηκε ο νεαρός και τον εντόπισαν. Ήταν πολύ τραυματισμένος, ειδοποίησαν ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο των Βρεβενών. Δυστυχώς μετά από 2 ώρες κατέληξε στις 4 το απόγευμα. Υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών. Πραγματικά οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον σταθεροποιήσουν και να τον κρατήσουν στη ζωή. Δεν τα κατάφεραν τελικά. Στις 4 ο νεαρός κατέληξε και αυτή τη στιγμή υπάρχει μια βουβαμάρα, να το πω έτσι και όπως είναι φυσιολογικό. Είναι το πρώτο θύμα στο χιονοδρομικό κέντρο της περιοχής. Χωρίς να ανοίξει το χιονοδρομικό κέντρο. Χωρίς να ανοίξει ακριβώς το χιονοδρομικό κέντρο και να πούμε πως και το συγκεκριμένο σημείο που έγινε το συμβάν ήταν εκτός πίστας, ήταν εκτός χιονοδρομικού, ήταν σε απάτητο χιόνι εκτός της πίστας του χιονοδρομικού κέντρου της Βασιλίτσας. Προανάκριση διενεργεί η αστυνομία της περιοχής και τις επόμενες μέρες θα έχουμε λεπτομέρειες για το τι ακριβώς έγινε. Πολύ λυπηρό το γεγονός για έναν 30χρονο που πήγε να διασκεδάσει το τριήμερο της πρωτοχρονιάς. Σε ευχαριστώ Σοκράτη. Να αλλάξουμε θέμα. Το αδιαχώρητο επικράτησε σήμερα στις τράπεζες, καθώς οι πολίτες έσπευσαν να τακτοποιήσουν τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Την ίδια στιγμή το Υπουργείο ανακοίνωσε ολιγοήμερη παράταση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2018. Λίγο πριν αποχαιρετήσουμε το 2017, εκκρεμότητες όπως τέλη κυκλοφορίας, έμφυα, δάνεια και διάφορα πάγια έξοδα αποτελούν θηλιά για τους περισσότερους που βλέπουν μισθούς και συντάξεις να πηγαίνουν σε αποπληρωμή οφειλών προς το κράτος. Η εικόνα στα υποκαταστήματα των τραπεζών πανομοιότυπη. Ουρές στα γκισέ και τα ATM προκειμένου οι πολίτες να διεκπαιρεώσουν τις υποχρεώσεις τους. Να πληρώσω ήρθα. Να πληρώσετε. Όλο στο κράτος πάνε. Τα λεφτά όλα στο κράτος. Τέλη κυκλοφορίας. Τέλη κυκλοφορίας, ναι. Γιατί το αφήσει τελευταία στιγμή. Όπως συνήθως Έλληνες, τελευταία στιγμή. Ναι, περιμένουμε από κάπου να πάρουμε για να τα δώσουμε. Μάλιστα. Πώς θα βγάλετε αυτές τις γιορτές? Δύσκολα. Ναι. Οικογενειακά. Έμεινε τίποτα για το γιορτινό τραπέζι τώρα των παιδιών? Λίγα πράγματα. Λίγα. Ναι. Πολύ λίγα πράγματα. Συνήθως όλα τα λεφτά σχεδόν πάνε στο κράτος. Για να πάρω λεφτά, αλλά όχι για το γιορτινό τραπέζι, για άλλες υποχρεώσεις. Για τέλη κυκλοφορίας. Τέλη κυκλοφορίας. Ναι. Όλη την τελευταία στιγμή τα αφήσαμε. Γιατί? Διότι δεν είχαμε λεφτά. Περιμέναμε να πάρουμε την εξόφληση για να τα τακτοποιήσουμε. Φαντάζομαι δεν πάει η εξόφληση όλη στα τέλη. Θα μείνει και κάτι. Δεν φτάνει η εξόφληση, αλλά θα κρατήσουμε κάτι για να γιορτάσουμε την πρωτοχρονιά. Και θα τα καλύψουμε στο μέλλον. Υποχρεώσεις είναι αυξημένες. Είναι. Μας αφήσαν πολλά και έχουμε πολλά λεφτά τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα. Γιατί υπάρχει. Καθένας για τον εαυτό του ξέρει. Τους συνταξιούχους βρήκαν, μα δεν συνέχεια κόβουν. Ναι. Αυτοί τα βγάλαν όλοι έξω και μας κάνουν πλάκα τώρα. Την πήρατε τη σύνταξη τώρα να γιορτάσετε με την οικογένεια και τα λοιπά. Τη σύνταξη την πήρα. Έμεινε κάτι για το γιορτινό τραπέζι.
Τι να μείνει. Μένει πλήρωση έμφυα, πλήρωση τέλη κυκλοφορία, πλήρωση τώρα, πλήρωση άλλο. Κατακτοποιήσατε αυτά τουλάχιστον. Τα δώσαμε, ευτυχώς τα δώσαμε. Τι να μείνει. Μας έχουν αφήσει χωρίς μία. Υποχρεώσεις και όλα αυτά. Δεν βοηθάνε ούτε ψώνια να κάνει ο κόσμος, ούτε να κινηθεί η αγορά. Τα βλέπετε, τα ξέρετε. Τακτοποιήσατε τουλάχιστον τις οφειλές σας προς το κράτος. Όχι, βέβαια. Α, έχετε κι άλλα. Βεβαίως. Δάνειο να πληρώσω. Α, δάνειο. Έχουμε τέτοια υποχρέωση. Βέβαια. Σας αγχώνει να φανταστώ. Ως συνήθως, νομίζω και όλο τον κόσμο. Μεγάλη δόση του δανείου. Μεγάλη δόση. Και πότε ξοφλάτε? Σε 20 χρόνια. Τι είναι κυκλοφορίες, πληρώσαμε μια δόση εθνοδανείου. Α, μάλιστα. Και αυτές οι υποχρεώσεις είναι. Μένει τίποτα να πάρετε να γιορτάσετε λίγο τώρα τις ημέρες αυτές? Κάτι θα γίνει. Κάτι θα, κάτι θα γίνει. Για να βάλω και μετά για να πάρω. Λίγα, όχι πολλά. Λίγα, για να γιορτάσετε λίγο τώρα το... Ναι. Την πρωτοχρονιά. Ναι. Θα είναι πλούσιο το γιορτινό τραπέζι? Όχι, θα είναι κανονικό. Δεν θα είναι πολύ πλούσιο, θα είναι κανονικό. Με τις υποχρεώσεις, τέλη και τα λοιπά, έχετε τακτοποιηθεί? Δεν έχω τα πολλά τέλη εγώ, αλλά... Έχω κάποια άλλα, όπως ένφια. Μη χειρότερα. Ό,τι πήραμε, θα μας τα πήραμε. Το ένφια ή κάτι. Ήρθα να πάρω το μισθό μου. Α, πολύ ωραία. Πώς θα το φάτε που λένε? Ελπίζω καλά. Να πάει στο βρόντο. Ήρθαμε να διεκπαιρέσουμε κάποιες υποθέσεις, αλλά είμαστε οκ okay και είμαστε εντάξει από όλα δηλαδή. Δεν αγχωνόμαστε. Είναι όλα υπό έλεγχο. Χαλάρα. Πληρώσαμε τα έμφυα και τα γνωστά. Τελειώσαμε και με αυτά και είμαστε οκ. Άρα το 17 κλείνει καλά, χωρίς υποχρεώσεις. Πολύ καλά. Χωρίς οφειλές του κράτος. Όχι, ευτυχώς. Δεν τελειώσαμε, δεν πήρα λεφτά. Πώς θα πληρώσω? Γιατί δεν πήρατε? Γιατί έχω βγάλει ήδη το αναμενόμενο ποσό. Το όριο, δεν μπορείτε άλλο. Εντάξει. Και πώς το περάσετε τις ημέρες αυτές? Θα δούμε. Έχουμε λίγο κάτι. Όλα πληρωμένα, είμαστε μια χαρά. Το πείσατε? Φέτος μια χαρά πήγαμε. Καλά πήγαν όλα. Το 17 κλείνει καλά για εσάς. Για μένα έκλεισε μια χαρά. Είμαι καλοπληρωτής και τελειώνω. Μέσα στο κράτος είναι αρκετές, αλλά έχω μια άλλη αξιότητα. Ποια είναι? Από αυτό θα λύσουμε το πρόβλημα. Τα θέματα δεν είναι ρεαλιστικά και τα δούμε τι θα κάνουμε για να λύσουμε το πρόβλημα. Είναι πολύ ωραία αυτά που λέτε. Ό,τι είχαμε να πληρώσουμε, θα πληρώσουμε. Δεν κάνω. Το 17 πώς ήταν για εσάς? Δύσκολο. Ξαναδείς μια ζωή πληρώνουν όλοι. Πάει θα πληρώσουμε. Υποχρεώσεις τελείωσαν όλες. Συνεπέστατο σας βρίσκομαι. Ναι. Συνεπείς είστε. Ναι, βέβαια. Πληρώσατε εσείς ή περιμένετε να σας φέρουν λεφτά? Τι? Εμείς από πού να πάρουμε λεφτά? Πληρώνουμε, δεν παίρνουμε λεφτά. Μόνο πληρώνετε? Πληρώνουμε, βέβαια. Σύνταξη πήρατε? Σύνταξη πήραμε, φυσικά, ναι. Αλλά... Μένει τίποτα για παιδιά, εγγόνια, ενδεχομένως? Τη σύνταξη που πήραμε δεν μένει σε εμάς. Πού πάει? Πού πάει. Τι είναι, θέρμανση, ρεύμα, νερά. Σε πάγια έξοδα. Α, μπράβο. Και σε φόρους να φανταστώ. Δεν ψωνίσεις καθόλου. Ναι. Κάτσε ψωνίσεις. Σαν άνθρωπος, ναι, πρέπει να φας. Έμεινε τίποτα τώρα? Τι να μείνει. Τι φάγατε όλα? Λίγα πράγματα. Πάνω για αυτή. Να γιορτάσετε τώρα. Μπράβο, για να γιορτάσουμε. Έτσι θα είναι το τραπέζι το γιορτινό όπως το θέλετε ή περιορισμένα? Τώρα λίγο περιορισμένα θα είναι. Διότι αφού χρήμα δεν υπάρχει. Τι θα κάνεις? Προσαρμοζόμαστε. Α, μπράβο. Δεν μπορούμε. Καλά. Καλή χρονιά. Ευχαριστώ. Να είστε καλά κι εσείς. Μένουμε στο θέμα. Κοντά μας είναι η Βάσο Ιαννουλίδου για να μας δώσει περισσότερες λεπτομέρειες και να ξεκινήσουμε με την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας. Έχουμε μια μικρή παράταση. Ακριβώς, μια ευχάριστη είδηση για πολλούς, καθώς πολλοί αδυνατούσαν να εξοφλήσουν τις υποχρεώσεις τους μέχρι και σήμερα. Το αδιαχώρητο, όπως είδαμε και στο σχετικό ρεπορτάζ, γινόταν στις τράπεζες, στα υποκαταστήματα τραπεζών και στα ΕΛΤΑ και στα γκισέ μέσα, αλλά και στα ATM που μπορούσαν να κάνουν τις συναλλαγές τους. Στις 5 λοιπόν Ιανουαρίου έχουν την προθεσμία οι ιδιοκτήτες, Κατερίνα, των αυτοκινήτων να εξοφλήσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2018. Ακριβώς, ή να παραδώσουν, να καταθέσουν τις πινακίδες κυκλοφορίας των οχημάτων τους, έτσι όπως ανακοίνωσε και το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση, η ολιγοήμερη αυτή παράταση δίνεται προκειμένου να μην ταλαιπωρούνται στις ουρές, γιατί είπαμε ότι είχε πάρα πολύ κίνηση σήμερα και δεν πρόλαβαν οι περισσότεροι να εξοφλήσουν. Να πληρώσουν μάλλον τα τέλη κυκλοφορίας. Έτσι λοιπόν δίνεται αυτή η παράταση μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή στις 5 Ιανουαρίου. Θα μπει βέβαια ο νέος χρόνος, αυτό δεν έχει καμία σημασία, προκειμένου να μην ταλαιπωρηθούν. Όσοι δεν πληρώσουν τώρα μέχρι την Παρασκευή, που είναι πολύ κρίσιμο αυτό και πρέπει να το τονίσουμε, θα τους βεβαιωθεί στο TaxisNet ποσό ίσιο με το διπλάσιο αρχικό τίμημα που έπρεπε να καταβάλουν. Οπότε
Καλό είναι μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή 5 Ιανουαρίου να πάνε να τακτοποιήσουν την υποχρέωση αυτή. Όσοι δεν επιθυμούν τώρα να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2018, που είναι πολλοί συμπολίτες μας, και αυτοί πρέπει οπωσδήποτε μέχρι και την ερχόμενη Παρασκευή, πάλι είναι η διορία, να καταθέσουν τις πινακίδες τους στις κατατόπους εφορίες. Βεβαίως δεν είναι μόνο τα τέλη κυκλοφορίας, είναι νοέμφια, η δόση του Δεκεμβρίου. Ακριβώς, και είναι και δόσεις δανείων επίσης για ακίνητα, πολλά σπίτια. Ακούσαμε χαρακτηριστικά την κυρία, πήγε να πληρώσει τη δόση του δανείου, για 20 χρόνια θα το ξεπληρώνει το σπίτι και πληρώνει και τον έμφυα. Οπότε για πολλούς συμπολίτες μας η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη σε αυτό το κομμάτι, κυρίως όπως είδαμε και όπως μας είπανε, είναι πολύ ζορισμένοι οικονομικά. Μπαίνουν μισθοί, μπαίνουν συντάξεις, τα βγάζουν ή τα μεταφέρουν από λογαριασμού σε λογαριασμού προκειμένου να τακτοποιήσουν όλες τις οφειλές τους, και σε πάγια έξοδα τα περισσότερα πάνε στο κράτος. Και να πούμε ότι ο μισθός του Ιανουαρίου δόθηκε πολύ νωρίς. Δόθηκε νωρίς. 21 Δεκεμβρίου, 22 Δεκεμβρίου, είχαμε και τις γιορτές. Ακριβώς, και τα δώρα. Βεβαίως. Ναι, όλα. Τα χρόνια όλα, καταβλήθηκαν ωστόσο νωρίτερα και από ιδιωτικές επιχειρήσεις. Επίσης, οι πολίτες, τους ρωτήσαμε πώς αποχαιρέτησαν το 2017, πώς ήταν αυτή η χρονιά για αυτούς. Σημειώνω ότι ήταν αρκετά δύσκολη. Αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι ελάχιστοι βλέπουν με αισιοδοξία το νέο έτος, τον ερχομό του 2018. Αυτό από τη μία είναι λυπηρό, από την άλλη βεβαίως, αν αναλογιστούμε το τι μας περιμένει, που οι υποχρεώσεις τρέχουν και για οικογένειες και για μεμονωμένα άτομα, είναι λίγο έτσι, έχουν μια... Δύσκολα. Ναι, δεν είναι τόσο δύσκολα αισιοδοξή. Να αισιοδοξείς, ωστόσο υπάρχουν και πολλά μηνύματα αισιοδοξίας για τον νέο χρόνο. Κανείς δεν ξέρει τι θα φέρει και τι θα γίνει το 2018. Υγεία να έχουμε πάνω απ' όλα, αυτό τονίζουν όλοι και στις δηλώσεις τους και εμείς το λέμε, και από εκεί και πέρα έχει ο Θεός για όλο τον κόσμο. Υγεία να έχουμε, δημιουργικό το 2018, πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Καλό βράδυ. Τη νέα χρονιά πώς την αναμένετε εσείς? Η νέα χρονιά, το ίδιο μαύρο όπως αυτήν. Δεν υπάρχει ελπίδα. Για τον πολύ κόσμο δεν υπάρχει, λέμε, για λίγους. Ο κόσμος είναι απογοητευμένος. Ακούω ότι πάμε προς το χειρότερο. Παρόλο που οι πολιτικοί μας λένε ότι θα πάμε καλύτερα, όλος ο κόσμος λέει ότι υπομονή να έχουμε. Χειρότερο. Μας έκοψαν το ΙΚΑΣ. Τι να πει, όσο πάμε και χειρότερα. Θέλουμε να είναι καλύτερο, αλλά δεν το βλέπουμε. Δύσκολα. Αισιόδοξα το βλέπω για να πάμε καλά. Ας είμαστε αισιόδοξοι. Θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε, θα εξαρτηθεί άμεσα. Το 18 πώς το περιμένετε? Το δύσκολο. Φόρους και τίποτα. Το δύσκολο. Όλα καλά θα πάνε, υγεία να έχουμε. Πρώτα την υγεία, γεια. Το 18 πώς θα σας βρει σας? Με πολλές δυσκολίες, οικονομικές και συνάμα. Είναι και άλλες δυσκολίες, δεν είναι μόνο το οικονομικό. Όπως? Το ένα φέρνει το άλλο. Ναι, σωστό. Έτσι, είναι. Ναι, εμείς ευχηθούμε καλή χρονιά. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστούμε καλή χρονιά. Και το 18 να είναι καλύτερο για όλους μας. Με υγεία. Το 18. Δύσκολο, νομίζω ότι κάνουμε εύκολα. Θα δουλέψουμε παραπάνω. Καλή χρονιά εύχομαι. Το δύσκολο βλέπω πώς το θέλω. Ναι. Πώς το θέλω, δεν ρωτά. Γιατί δεν μπορεί να γίνει όπως το θέλουμε. Πώς θα γίνει. Δύσκολο. Το 18, παιδιά, δεν ξέρω. Είναι λίγο δύσκολη χρονιά. Τι θα γίνει, δεν ξέρω. Εμείς είμαστε και συνταξιούχοι και είμαστε σε αναμονή. Ναι. Ακούγονται πολλά για περικοπή των συντάξεων και δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Είναι λίγο δύσκολο το έτος. Καταρχήν, θα ήθελα να ευχηθώ η επόμενη χρονιά του 2018 να είναι μια χρονιά που να μας δώσει περισσότερο θάρρος, υγεία πρώτα απ' όλα, και να είναι μια χρονιά τελείως διαφορετική από τις προηγούμενες. Γιατί πλέον και ο πιο φανατικός υποστηρικτής αυτής της κυβέρνησης έχει διαπιστώσει ότι τα ψέματα που υπόθηκαν ήταν πολλά. Αυτά που γίνανε ήταν πάρα πολύ άσχημα για την κάθε μία οικογένεια και τον καθένα και την κάθε μία ξεχωριστά. Άρα θέλουμε μια διαφορετική αντίληψη, μια αλλαγή. Θέλουμε ένα κλίμα εφορίας και ευημερίας στον κόσμο. Η Ελλάδα αυτό χρειάζεται σήμερα, οι πολίτες της Ελλάδας αυτό χρειάζονται, οι πολίτες του νομού Κοζάνης αυτό χρειάζονται. Διότι όσα είχαν υποθεί, δυστυχώς προεκλογικά, έχουν συμβεί ακριβώς τα αντίθετα. Ελπίζουμε λοιπόν με τη βοήθεια του Θεού το 2018 είναι μια χρονιά που θα φέρει όλα αυτά τα που προσμένουμε με τον καλύτερο τρόπο.
Πολλές πληροφορίες για τη ρύθμιση των 120 δόσεων έδωσε σήμερα στην τηλεόραση του ΦΛΑΣ ο φοροτεχνικός Γιώργος Γιωργανάκης, ο οποίος παρουσίασε λεπτομέρειες και διευκρινήσεις για την πρόσφατη υπουργική απόφαση. Σε αυτό το σημείο να δούμε τι είπε στον Απόστολο Γαϊτάνη ο κύριος Γιωργανάκης. Υπογράφηκε χθες υπουργική απόφαση για νέα εξειδίκευση των κριτηρίων της ρύθμισης των οφειλών. Αυτό βέβαια αφορά μόνο φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Δεν έχει σχέση με τις οφειλές προς το δημόσιο, προς την εφορία. Ίσως και εντός της ημέρας να βγει αντίστοιχη υπουργική απόφαση, η οποία να καθορίζει τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη ρύθμιση απέναντι στο δημόσιο. Τι αφορά η ρύθμιση? Αφορά φυσικά πρόσωπα με πτωχευτική ικανότητα, όπως το λέει ο εγκύκλιος, δηλαδή τους εμπόρους. Νομικά πρόσωπα, εφόσον οι συνολικές εισφορές προς όρους πιστωτές δεν υπερβαίνουν τις 20.000 ή εφόσον οι οφειλές τους προς τους φορείς της κοινωνικής ασφάλισης υπερβαίνουν το 85% των συνολικών οφειλών τους. Προφανώς αυτό θα χρειαστεί κάποια περαιτέρω ερμηνεία, με κάποια πόλ, με κάποια απόφαση. Και φυσικά έτσι όπως θα αναφέρει θα μένουν πάρα πολύ απ' έξω. Πιστεύω ότι θα βελτιωθεί μετά το νέο έτος με τις διευκρινήσεις που θα δοθούν. Επίσης, αφορά φυσικά πρόσωπα χωρίς στοχευτική ικανότητα, με επιχειρηματική δραστηριότητα, παραδείγματος χάρη, δικηγόροι, λογιστές, αγρότες, με την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη εργασιών και ότι οι οφειλές τους δεν υπερβαίνουν τις 50.000. Μία διευκρίνηση. Η ρύθμιση θα καλύπτει μόνο τις οφειλές οι οποίες δημιουργήθηκαν μέχρι και 31 12 του 2016. Είναι βασικό. Δηλαδή οτιδήποτε οφειλές δημιουργήθηκαν μετά τις 31, από 1 πρώτου του 17 και προς τα δω, δεν θα μπορούν να ρυθμιστούν με την υπουργική αυτή απόφαση. Και όπως είπατε και εσείς, αφορά μόνο τα ασφαλιστικά ταμεία και όχι την εφορία. Η συγκεκριμένη απόφαση βγήκε από το Υπουργείο Εργασίας και δεν αφορά το δημόσιο. Είναι μόνο για τα ασφαλιστικά ταμεία. Και σαφώς δεν πιάνει αυτό τον κόσμο τον πολύ που περιμένει. Έτσι όπως βγήκε η απόφαση, γιατί λέει κριτήριο υπαγωγής στη ρύθμιση είναι για οφειλές μέχρι 20.000. Ο οφειλέτης πρέπει να έχει θετικό αποτέλεσμα προφόρο τόκων και αποσβέσεων σε μία τουλάχιστον από τις τελευταίες χρήσεις. Με αυτούς οι οποίοι είτε δεν έχουν λύσει τις επιχειρήσεις τους για διαφόρους λόγους ή δεν έχουν κλείσει τις επιχειρήσεις τους και χρωστάνε. Τι γίνεται? Αυτοί μένουν απ' έξω? Θα είναι μεγάλη αδικία. Μένουμε στο χώρο της οικονομίας αλλά και της πολιτικής για να δούμε τώρα τη δήλωση από την Καστοριά η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Ολυμπία Τελιγιορίδου, για το έκτακτο μέρισμα θέρμανσης. Μας ενημερώνει η Κυριακή Νιάνιου. Μια ευχάριστη εξέλιξη προέκυψε για τους δικαιούχους του πετρελαίου θέρμανσης της περιοχής μας, καθώς θα δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς επιπλέον χρήματα τα οποία προέρχονται από το επίδομα πετρελαίου θέρμανσης. Πιο συγκεκριμένα την Τετάρτη το βράδυ με απόφαση των αρμόδιων Υπουργείων δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η αναδρομική αύξηση του επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης 2017, το οποίο και θα αποδοθεί στους δικαιούχους του επιδόματος. Σύμφωνα με τη βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Καστοριάς, Ολυμπία Τελιγιορίδου, το επίδομα θέρμανσης με τον καινούριο προϋπολογισμό είχε μειωθεί καθώς αποτελούσε μία από τις μνημονιακές προϋποθέσεις. Έκτακτο επίδομα θέρμανσης. Το επίδομα θέρμανσης, όπως είναι γνωστό με τον καινούριο προϋπολογισμό, είχε μειωθεί γιατί ήταν μία μνημονιακή υποχρέωση. Προσπαθήσαμε να βρούμε λοιπόν μία λύση ώστε να μην μειωθεί, ιδιαίτερα για την πρώτη ζώνη, τις περιοχές που αντιμετωπίζουν πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες. Είχαμε λοιπόν την πολύ ευχάριστη εξέλιξη χθες το βράδυ να υπογραφεί από το Υπουργείο Οικονομικών τον κύριο Τσακαλώτο, τον Υπουργό Οικονομικών, τον Αναπληρωτή Υπουργό τον κύριο Χουλιαράκη και την Υφυπουργό την κυρία Παπανάτσιο, ώστε στις 29 του μηνός, δηλαδή αύριο, να μπει στους λογαριασμούς των δικαιούχων που βάλανε πετρέλαιο θέρμανσης πέρσι το ποσό που μειώνεται το 18, ώστε να υπάρξει αυτό το αντιστάθμισμα και να βρισκόμαστε στα ίδια ποσοστά. Αύριο λοιπόν στους λογαριασμούς όσων πήρανε το περσινό επίδομα θέρμανσης θα υπάρξουν επιπλέον 12,5 λεπτά ανά λίτρο για όλη την προηγούμενη χρονιά. Αισθάνομαι δικαιωμένη. Το συζητήσαμε, το διεκδικήσαμε. Ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, δήλωσε μεταξύ άλλων η κυρία Τελιγιορίδου. Το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν ένας στόχος που το πετύχαμε όλοι οι βουλευτές οι οποίοι βρισκόμαστε σε αυτές τις περιοχές. Το διεκδικήσαμε και νομίζω ήταν δίκαιο
και χθες το βράδυ έγινε πράξη. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι γι' αυτό, αισθανόμαστε δικαιωμένοι, γιατί η περιοχή μας αντιμετωπίζει πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες που πλήττουν κυρίως τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού. Έτσι λοιπόν, αύριο επιλύεται αυτό το πρόβλημα. Η αναδρομική αύξηση των ποσών αφορά τις ποσότητες πετρελαίου θέρμανσης που αγοράστηκαν ως τον περασμένο Απρίλιο και σύμφωνα με την απόφαση θα επιβαρύνει τον τακτικό προϋπολογισμό 2017 κατά 15 εκατομμύρια ευρώ. Κυρία Τελιγιορίδου, σε πρόσφατη ομιλία σας στην Βουλή ότι είχατε ζητήσει να μειωθεί η τιμή του πετρελαίου θέρμανσης. Είχατε ζητήσει επίμονα. Είναι θέματα τα οποία συζητιούνται για τον φόρο του πετρελαίου. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πω κάτι. Εκείνο όμως που ζήτησα και την ημέρα που γινόταν η συζήτηση του προϋπολογισμού ήταν να αρθεί αυτή η αδικία ώστε να μην υπάρξει η μείωση για το επίδομα θέρμανσης. Ήταν μια σκιά στον προϋπολογισμό την οποία το Υπουργείο Οικονομικών έχει εξαλείψει. Δίνουμε συνέχεια στο δελτίο μας και θα πάμε τώρα στις νέες ρυθμίσεις που θα έχουμε όσον αφορά τα κοινωνικά τιμολόγια της ΔΕΗ. Λεπτομέρειες από τον Βαγγέλη Χριστόδουλο. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Η εξέλιξη ήρθε μετά την υπουργική απόφαση από το Υπουργείο Ενέργειας. Την ανακοίνωσε ο κύριος Σταθάκης και έχει να κάνει με την διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου της ΔΕΗ, καθώς έχουμε αλλαγές στα κριτήρια βάσει των οποίων θα μπορεί κάποιος να σαχθεί σε αυτήν την κοινωνική ρύθμιση. Το σημαντικό είναι να πούμε το χρονοδιάγραμμα. Θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις από την 1η Φεβρουαρίου του 2018 και θα υπάρχει και ένα διάστημα προσαρμογής ώστε το σύστημα να εξετάσει τους όσους έχουν κάνει τις αιτήσεις. Να πούμε ότι το Υπουργείο υπολογίζει με την κοινωνική αυτή, με τη διεύρυνση αυτή, το κοινωνικό τιμολόγιο αναμένεται να διπλασιάσει τον αριθμό των ευεργετούμενων, δηλαδή από εκεί που είναι 700.000 να φτάσουμε πιθανώς και να ξεπεράσουν το 1 εκατομμύριο οι δικαιούχοι. Βάσει των νέων κριτηρίων υπάρχουν δύο κατηγορίες εισαγωγής και στο κοινωνικό τιμολόγιο. Είναι αυτοί οι οποίοι, για να γνωρίζουν και τηλεθετές περίπου αν ανήκουν σε μια κατηγορία, υπάρχουν αυτοί οι οποίοι πληρούν τα κριτήρια για να πάρουν το κοινωνικό μέρισμα. Αυτοί λοιπόν δικαιούνται να μπουν στο κοινωνικό τιμολόγιο και θα έχουν μία έκπτωση στα 45 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Περίπου δηλαδή στο 35% θα κυμανθεί η έκπτωση αυτή. Η δεύτερη και κατηγορία, μιλάμε πάντα για την τιμή του ρεύματος. Σαφώς, σαφώς. Χωρίς ΦΠΑ. Ούτε στα υπόλοιπα τέλη πληρώνουμε στο ρεύμα, είναι το ρεύμα. Τέλη καθαριότητας και όλα τα σχετικά που είναι στους λογαριασμούς. Μιλάμε καθαρά για την τιμή του ρεύματος. Σωστή παρατήρηση, ακριβώς αυτό είναι. Η κατηγορία λοιπόν, η πρώτη είναι το κοινωνικό μέρισμα. Όσοι πληρούν τα κριτήρια. Η δεύτερη κατηγορία είναι για όσους πληρούν τα κριτήρια για το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης. Σε αυτούς λοιπόν υπάρχει επίσης μια σημαντική έκπτωση, 75 ευρώ ανά μεγαβατόρα, η οποία φτάνει την έκπτωση στο 70% περίπου. Και πριν δούμε το ρεπορτάζ, όπου θα ακούσουμε λεπτομέρειες για το ποια είναι τα νέα κριτήρια και το ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα ακριβώς, να πούμε ότι είχαμε και μια αντίδραση από την Γενόπ ΔΕΗ. Διαβάσαμε δήλωση του Προέδρου της, του κυρίου Αδαμίδη. Είχαμε το ενδιαφέρον να ακούσουμε τι θα πει η Γενόπ, γιατί μιλούμε για μια παροχή η οποία προφανώς θα επηρεάσει τα οικονομικά της επιχείρησης. Ο κύριος Αδαμίδης λοιπόν υποστηρίζει ότι είναι θετική εξέλιξη το να μπουν περισσότεροι σε αυτό το κοινωνικό τιμολόγιο. Αποδεικνύει τον κοινωνικό ρόλο που παίζει η ΔΕΗ και το πώς μπορεί να βοηθήσει ανθρώπους που χρήζουν οικονομικής ενίσχυσης ή αν θες οικονομικής ελάφρυνσης, γιατί μιλούμε για χρεώσεις. Από την άλλη όμως ο κ. Αδαμίδης λέει ότι θα πρέπει η ΔΕΗ να συνυπολογίσει από εδώ και πέρα, και η ΔΕΗ αλλά και το κράτος, το Υπουργείο δηλαδή, να συνυπολογίσουν ότι η επιχείρηση θα έχει ένα έξτρα βάρος, ότι θα πρέπει δηλαδή να μειωθούν και άλλο τα έσοδά της, λόγω ακριβώς της διεύρυνσης του τιμολογίου, Κατερίνα. Ναι, πιθανά αν θα μειωθεί η τιμή του ρεύματος και έχουμε ελάφρυνση και το κοινωνικό τιμολόγιο, να πληρώνουν πιο εύκολα οι πολίτες και να έχουμε μια καλύτερη εξυπηρέτηση όσον αφορά τα οικονομικά της ΔΕΗ. Υπάρχει δηλαδή και αυτή η άποψη. Είναι μια ενδιαφέρουσα προσέγγιση, σίγουρα. Μια δεύτερη άποψη. Ακριβώς. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Πάνω από 1,3 εκατομμύρια νοικοκυριά θα αφορούν εκπτώσεις από 35 έως 70% στα τιμολόγια ηλεκτρισμού που εισάγονται με την αναμόρφωση του κοινωνικού οικιακού τιμολογίου. Με την υπογραφή της σχετικής απόφασης αλλάζουν τα κριτήρια και οι όροι υπογωγής στο κοινωνικό τιμολόγιο. Σύμφωνα με το Υπουργείο, δίνεται έμφαση στην ουσιαστική ελάφρυνση των νοικοκυριών με πολύ χαμηλά εισοδήματα και πραγματική ανάγκη ενίσχυσης. Οι δικαιούχοι κοινωνικού μερίσματος ανέρχονται σήμερα σε σχεδόν 1,35 εκατομμύρια νοικοκυριά.
Με βάση τα ισχύοντα κριτήρια, τα ενταγμένα νοικοκυριά είναι λιγότερα από 700.000. Η υποβολή αιτήσεων ξεκινά την 1η Φεβρουαρίου του 2018. Με το νέο νόμο δημιουργούνται δύο βασικές κατηγορίες. Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν τα κριτήρια λήψης κοινωνικού εισοδήματος αλληλεγγύης, οι οποίοι θα έχουν έκπτωση στη τιμή του ρεύματος 75 ευρώ ανά μεγαβάτ. Επιπλέον θα έχουν απαλλαγή από τις χρεώσεις χρήσης δικτύου ΔΔΕ και διανομής ΑΔΜΙΕ, δηλαδή συνολική έκπτωση 70%. Στην δεύτερη κατηγορία υπάγονται όσοι πληρούν κριτήρια αντίστοιχα με εκείνα που ορίστηκαν για την λήψη κοινωνικού μερίσματος και οι οποίοι θα έχουν έκπτωση στην τιμή του ρεύματος 45 ευρώ ανά μεγαβατόρα ή την έκπτωση επί του τιμολογίου 35% περίπου. Επιπλέον, στα κριτήρια από εδώ και πέρα θα συνυπολογίζονται το ύψος της ακίνητης περιουσίας, της κινητής περιουσίας και στοιχείων καταθέσεων, μετοχών, ομολόγων κτλ., όπως προσδιορίζεται στα κριτήρια για τη λήψη του κοινωνικού επιδόματος αλληλεγγύης. Άρα έχουμε δύο βασικές κατηγορίες στο νέο κοινωνικό τιμολόγιο. Η μία κατηγορία είναι αυτή που έχουν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια του κοινωνικού μερίσματος και απολαμβάνουν 35% έκπτωση κατά μέσο όρο. Και δεύτερον, τα πιο φτωχά νοικοκυριά που καλύπτουν τα κριτήρια του εισοδήματος αλληλεγγύης, τα οποία θα έχουν 70%. Απλές οδηγίες που μπορεί να εφαρμόσει ο κάθε οδηγός γρήγορα δίνουν οι ειδικοί για μια ασφαλή εορταστική έξοδο. Πέραν της στήρησης του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, η κατάσταση του οχήματος και ο έλεγχος του είναι καθοριστικός για τις ασφαλείς μετακινήσεις. Καθοριστικός είναι ο έλεγχος ενός οχήματος πριν από κάθε μεγάλη διαδρομή, όπως η εορταστική έξοδος, ειδικά αν επικρατούν και χειμερινές συνθήκες. Οι ειδικοί συμβουλεύουν τους οδηγούς να ακολουθούν μια σειρά απλών κανόνων πριν ξεκινήσουν για την πρωτοχρονιάτικη εκδρομή τους. Πρωτού ξεκινήσουμε, ανοίγουμε το καπό, τα ασφαλίζουμε τους ώστε να μην μας χτυπήσει. Φτάνουμε στο σημείο, σας δείχνω. Κοιτάμε τα λάδια πρωτού βάλουμε μπρος τον κινητήρα τους ώστε να φτάσουμε και να είμαστε σίγουροι ότι το αυτοκίνητό μας έχει λάδια. Έχει δύο γραμμές, η πάνω η στάθμη είναι η στάθμη ασφαλείας και η κάτω είναι που φτάνουμε σε ένα σημείο και είμαστε υποχρεωμένοι να το ξανασυμπληρώσουμε. Φτάνουμε σε ένα σημείο και βλέπουμε τα νερά του αυτοκινήτου, του κινητήρα, να υπάρχει στη στάθμη maximum πάντα, ώστε να είμαστε συμπληρωμένοι και σωστά, να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα στον δρόμο. Εδώ είμαστε στο σημείο. Είμαστε στο σημείο που είναι το παγούρι του νερού των υαλοκαθαριστήρων που πρέπει τώρα το χειμώνα να έχει και το αντιπαγωτικό υγρό μέσα ούτως ώστε όταν χρειαστούν στους μείον να δουλεύουν σωστά οι επιτσιλητήρες στο αυτοκίνητο. Και τα υγρά φρένων που φτάνουμε σε ένα σημείο πάλι υπάρχουν οι ενδεικτικές στάθμες οι οποίες πρέπει να τις βλέπουμε να είναι σωστές πάντα στη θέση που έχει το μίνιμουμ και το μάξιμουμ. Φτάνουμε στο σημείο να κοιτάξουμε τους υαλοκαθαριστήρες του αυτοκίνητου, κοιτάμε τους μπροστινούς ούτως ώστε να είναι σωστοί όλη η όψη του καθαριστήρα για να έχουμε το καλύτερο καθάρισμα πάνω στον υαλοπίνακα και το αυτοκίνητο. Επίσης έχουμε τα αυτοκίνητα τα οποία διαθέτουν και πίσω η αλοκαθαριστήρα πρέπει να είναι στην ίδια κατάσταση σωστή για όταν έχουμε βρόχινο καιρό να έχουν το σωστό καθάρισμα. Σημαντικός είναι ο έλεγχος των ελαστικών τα οποία πρέπει να έχουν το σωστό αέρα και αυτό που προβλέπει ο κατασκευαστής και να είναι και χειμερινά αν το αυτοκίνητο κινηθεί σε μέρη με χαμηλές θερμοκρασίες και χιόνι. Εγώ βέβαια από την εμπειρία της δουλειάς μου αυτό που θέλω να προσέξει ο κόσμος, ιδίως αυτοί που ταξιδεύουν μακριά, λόγω του ότι βάζουν τα υγραέρια και για να κερδίσουν χώρο βγάζουν τη ρεζέρβα από το αυτοκίνητο, όσοι ταξιδεύουν είναι καλό να χάσουν λίγο χώρο από το φόρο παγκάζ τους, να παίρνουν μαζί τους τη ρεζέρβα, τα εργαλεία του οχήματος και σίγουρα τις αντιολισθητικές αλυσίδες. Διότι δεν είναι το θέμα ότι μόνο θα μείνουν στο δρόμο και θα καλέσουν την οδική βοήθεια να πάνε στις εξυπηρετήσεις. Σε δύσκολες καιρικές συνθήκες η οδική βοήθεια είναι το κακό ότι έχει πολλά περιστατικά να αντιμετωπίσει, οπότε θα είναι και θέμα καθυστέρησης χρόνου. Μπορεί το ελληνικό οδικό δίκτυο να μην είναι ό,τι καλύτερο. Ευτυχώς ή δυστυχώς όμως αυτό είναι. Γι' αυτό και η τήρηση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας είναι καθοριστική. Αν δεν γίνει αυτό και δεν πάρουμε τα σωστά μέτρα ασφαλείας, τότε το αποτέλεσμα μπορεί να είναι ένα από αυτά που βλέπετε πίσω μου. Εύχομαι οι μετακινήσεις το 2018 να είναι ασφαλές σε όλους τους ανθρώπους, να μην ξεχνάμε ότι η ζώνη ασφαλείας μας δένει με τη ζωή και το κράνος πάντα το φοράμε πάνω από το μυαλό. Όχι μεγάλες ταχύτητες, να κινούμαστε όσο μας επιτρέπουν οι καιρικές συνθήκες και ουσιαστικά η κατάσταση του στρώματος. Να μην ξεχνάμε ένα σημαντικό
που τα τελευταία χρόνια άρχισε βέβαια και ο κόσμος το καταλαβαίνει, όταν κινούμαστε στις εθνικές οδούς ή όταν η ορατότητα είναι χαμηλή, λόγω βροχής, λόγω ομίχλης, λόγω χιονιού και όλα αυτά, δεν ξεχνάμε να ανάψουμε τα φώτα, τα μεγάλα, οπωσδήποτε. Θα κάνουμε ένα τεστ των φώτων, στάθμευσης, πορείας, μεγάλη σκάλα, τα φλάς, το αφιτινή, το αριστερό, το δεξί, ανάβουμε τα αλάρμ, βλέπουμε ότι δουλεύουν την μπροστινή όψη και όταν τα αφιτινή έχουν προβολής ομίχλης, ανάβουμε και τις προβολής, βλέπουμε ότι είναι. Η μεγάλη υπόθεση στα φώτα μας είναι να είναι σωστά ρυθμισμένα, ούτε να επηρεάζουμε το προπορευόμενο αυτοκίνητο, αλλά και να βλέπουμε και εμείς σωστά όταν έχουμε τις συνθήκες, τις βρόχινες, τις σωστές, στη σωστή οδήγηση του αυτοκίνητου. Η επόμενη είδηση μας έρχεται από την τοπική αυτοδιοίκηση και μιλάμε για τη σύσκεψη αυτοδιοικητικών που έγινε στο Μέγαρο της ΕΖΕΠ για την καθημερινότητα στις τοπικές κοινότητες του Δήμου Κοζάνης. Σύσκεψη με αντικείμενο τη βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων των κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης στο κτίριο της Περιφέρειας στην Κοζάνη. Συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας Θόδωρος Καρυπίδης, ο Αντιπεριφερειάρχης Κοζάνης Παναγιώτης Πλακεντάς, ο Εντεταλμένος Σύμβουλος ΕΣΠΑ Σταύρος Γιαννακίδης, ο Δήμαρχος Κοζάνης Λευτέρης Ιωαννίδης, οι Αντιδήμαρχοι Γιώργος Βαλαής και Αριστοτέλης Πουτακίδης και οι συντονιστικοί των Προέδρων των κοινοτήτων. Εκπροσωπώντας όλους τους προέδρους της Δήμου Κοζάνης, θέσαμε κάποια γενικά ζητήματα στον κύριο Περιφερειάρχη, τεχνικής φύσεως, συμφωνήσαμε σε κάποια ζητήματα, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ θερμά και ελπίζουμε ότι θα συνεχιστεί αυτή η συνεργασία του Δήμου Κοζάνης, γενικά του Δήμου Κοζάνης, με την περιφέρεια του κ. Μακεδονίας. Στα πλαίσια μιας αγαστής συνεργασίας μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου, έγινε η συνάντηση αυτή, η οποία είχε προηγηθεί και τον προηγούμενο χρόνο και ευόδωσε, είχε αποτέλεσμα και θέλω να συγχαρώ τόσο τον Περιφερειάρχη, τον Αντιπεριφερειάρχη, τον Δήμαρχο και τους Αντιδημάρχους, γιατί θα πω αυτό που λέει ο λαός, τα λόγια ανοίγουν την πόρτα, τα έργα ακουμπούν στο σώμα, στην ψυχή και στην καρδιά του ανθρώπου. Και αυτό φάνηκε με το αποτέλεσμα το οποίο είχαμε, γιατί και ξεμπλοκάρισε κάποιες καταστάσεις εν όψη μιας δύσκολης οικονομικής κατάστασης την οποία περνάει η χώρα μας και γενικότερα όλοι μας. Είχε σαν αποτέλεσμα πράγματα τα οποία θα παίρναν χρόνο να γίνουν, έγιναν σε σύντομο χρονικό διάστημα και είχαν καλύτερο αποτέλεσμα και για τους κατοίκους και για εμάς τους προέδρους και μια καλύτερη εικόνα για όλους μας. Πιστεύω ότι αυτό που συνεχίζεται σήμερα και σε μεγαλύτερο βαθμό, πιστεύω ότι θα λύσει πάρα πολλά προβλήματα τόσο σε εμάς, όσο στο Δήμο και στην Περιφέρεια. Τους ευχαριστώ για μια ακόμα φορά και εύχομαι καλή χρονιά σε όλους. Να ευχαριστήσω για την παρουσία εδώ όλους τους Προέδρους, την αντιπροσωπεία τους, τον Περιφερειάρχη, τους Αντιδημάρχους. Νομίζω ότι έχει καταδειχθεί πολλές φορές ότι γίνεται μια προσπάθεια από μέρους του Δήμου να υποστηρίξουμε και να στηρίξουμε την ποιότητα ζωής και τους ανθρώπους που μένουν στις τοπικές κοινότητες, δεδομένης της οικονομικής κρίσης, αλλά και των ιδιαίτερα δύσκολων συνθήκων που καμιά φορά υπάρχουν. Εκφράστηκε η κοινή βούληση και από την Περιφέρεια και από το Δήμο να υποστηριχθούν οι πρόεδροι των τοπικών κοινοτήτων, αλλά και συνολικά η ποιότητα ζωής και να λύσουν προβλήματα που υπάρχουν στα χωριά. Σήμερα είδαμε το πώς μπορεί να υποστηρίξει και η Περιφέρεια, αλλά και συντονισμένα με το Δήμο, να υποστηρίξουμε την επίλυση προβλημάτων που υπάρχουν στο σύνολο των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης. Νομίζω ότι καταλήξαμε, και έγινε μια πολύ καλή συζήτηση, καταλήξαμε σε συγκεκριμένες προτάσεις, οι οποίες θα υλοποιηθούν και θα αφορούν το σύνολο των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης. Και νομίζω ότι προσπαθούμε να παράγουμε ένα πολύ συγκεκριμένο και μετρήσιμο αποτέλεσμα που και οι πρόεδροι το βλέπουμε και κυρίως θέλουμε να το δούμε πολίτες. Αντιλαμβανόμαστε ότι κάτι τέτοιο είναι δύσκολο, το οποίο δεν μπορεί να λύσουμε στη μαγεία σε όλα τα προβλήματα, αλλά εγώ να κάνω προσπάθειες και νομίζω ότι αυτό γίνεται στο μέτρο του εφικτού και του δυνατού, με την καλή συνεργασία των Προέδρων, του Δήμου αλλά και της Περιφέρειας και των υπηρεσιών, καθένας από το πόστο του συμβάνει αποφασιστικά. Η σημερινή συνάντηση είχε ως σκοπό και ως αποτέλεσμα να επικυρώσει την αγαστή συνεργασία που υπάρχει ανάμεσα στην πολιτική ηγεσία αλλά και στις υπηρεσίες της Περιφέρειας και του Δήμου δια της παρουσίας της αντιπροσωπείας των Προέδρων τοπικών κοινοτήτων στην προσπάθεια που γίνεται για να γίνει καλύτερη καθημερινότητα των πολιτών. Στον αγώνα αυτόν δεν περισσεύει κανένας και γι' αυτό ενώνουμε δυνάμεις ώστε να τον αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικότερα
και να τα αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Σε αυτή λοιπόν τη διαδικασία, η σημερινή συνάντηση επιβεβαίωσε και επικύρωσε αυτή τη συνεργασία, που τα όποια προβλήματα ή λάθη της θα τα διορθώσουμε στην πορεία, ώστε να γίνει ακόμη καλύτερη. Σήμερα είχαμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων, την προσωπία των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου Κοζάνης, του Δημάρχου, των Αντιδημαρχών και του Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για να επαναλάβουμε μια δράση την οποία την υλοποιήσαμε την προηγούμενη χρονιά, όπου διαθέτοντας λιγοστούς χώρους αποκεντρωμένα στις κοινότητες, επιτύχαμε ένα πολλαπλάσιο έργο το οποίο οι πολίτες το αντιλήφθηκαν και βέβαια μας δημιουργεί μια δυνατότητα περαιτέρω να εξελίξουμε τα πράγματα. Η εξέλιξη αυτή για τη νέα χρονιά έχει να κάνει ότι θα διπλασιάσουμε τα ποσά προς τις κοινότητες από ό,τι είχαμε κάνει την προηγούμενη χρονιά και επιπρόσθετα θα παρεύουμε μέσα από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων για να δημιουργήσουμε εκείνες τις συνθήκες έτσι ώστε η ζωή των κατοίκων στις κοινότητες να είναι ανθρώπινη έτσι όπως πραγματικά αξίζει. Θα χρησιμοποιήσω μία έκφραση η οποία είναι και δέσμευση προς την κοινωνία ότι εμείς χτίζουμε πολιτικές από κάτω προς τα πάνω και δίνουμε τις δυνατότητες στους ανθρώπους που έχουν τις προσλαμβάνωσες και στην προηγούμενη περίπτωση είναι οι πρόεδροι των κοινοτήτων να προτείνουν προβλήματα και λύσεις και εμείς να τα χρηματοδοτούμε και να τα αντιμετωπίζουμε από κοινού. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν με τη δέσμευση και την προσφυλή έκφραση και του κύριου Πλαγιαντά που είπε ότι εμείς θα ξεκινήσουμε από το χωριό και θα φτάσουμε στην πόλη. Αυτή τη δέσμευση την υλοποιούμε σε συνεργασία με τον Δήμο και θέλω να τον ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του και νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι ορατό. Παραμένουμε στην τοπική αυτοδιοίκηση και συνεχίζουμε με μια είδηση που μας έρχεται από την περιοχή της Φλόρινας. Ο Δήμαρχος Φλόρινας Γιάννης Βοσκόπουλος ανακοίνωσε τους νέους αντιδημάρχους που θα έχουν θητεία ως τις επόμενες εκλογές. Στην ζωγραφία βέβαια έχουμε μόνο τη συνέντευξη που παραχώρησε σήμερα ο Δήμαρχος Φλόρινας, ο κ. Βοσκόπουλος, με αφορμή βέβαια την αλλαγή των αντιδημάρχων από 1η-1η του 2018. Αναλαμβάνουν λοιπόν με απόφαση του κυρίου Βοσκόπουλου αντιδήμαρχοι ο κύριος Μπαρδάκας, ο κύριος Σύπκας, ο κύριος Δημόπουλος, ο κύριος Δούμψης και ο κύριος Τριανταφυλλίδης. Θα είναι οι 5 νέοι αντιδήμαρχοι που όπως επεσήμενε ο δήμαρχος κύριος Βοσκόπουλος θα είναι μέχρι το τέλος της θητείας της τωρινής δημοτικής αρχής. Καλή θητεία λοιπόν. Όποτε και αν γίνουν οι εκλογές. Αλλάζουμε κλίμα και πάμε τώρα σε ειδήσεις που μας έρχονται από το αστυνομικό ρεπορτάζ. Συνελήφθη στις 27 Δεκεμβρίου το απόγευμα στην Κοζάνη από αστυνομικούς της ομάδας δίωξης ναρκωτικών του Τμήματος Ασφάλειας Κοζάνης 49χρονος συμμεδαπός για κατοχή ναρκωτικών. Συγκεκριμένα μετά από κατάλληλα αξιοποίηση στοιχείων πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οικία του 49χρονου στην Κοζάνη όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 4,5 γραμμάρια κατέργασης κάναβης. Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης. Επίσης, το μεσημέρι της 27ης Δεκεμβρίου, συνελήφθη σε περιοχή της Κοζάνης από αστυνομικούς του αστυνομικού τμήματος Σερβίων Βελβεντού, 42χρονη ημεδαπή για κλοπή σε βάρος 82χρονη ημεδαπής. Συγκεκριμένα μετά από αστυνομική έρευνα εντοπίστηκε σε περιοχή της Κοζάνης η 42χρονη και συνελήφθη, γιατί, όπως προέκυψε, το μεσημέρι της περασμένης Τετάρτης σε περιοχή της Κοζάνης αφαίρεσε από την οικία 82χρονης χρηματικό ποσό των 245 ευρώ. Στην κατοχή της 42χρονης βρέθηκε μέρος του αφαιρεθέντος ποσού, το οποίο κατασχέθηκε και αποδόθηκε στην παθούσα. Προανάκριση για την υπόθεση ενεργεί το αστυνομικό τμήμα Σερβίων Βελβεντού, ενώ η συλληφθήσα θα οδηγηθεί στον κύριο εισαγγελέα πλην μελλοντικών Κοζάνης. Ακόμη, συνελήφθη χθες βράδυ 28 Δεκεμβρίου σε περιοχή της Φλόρινας από αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Φλόρινας σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Συνοριακής Φύλαξης Πρεσπών 40χρονος ημεδαπός για κατοχή αδασμολόγητων πακέτων τσιγάρων. Συγκεκριμένα μετά από έλεγχο που πραγματοποιήθηκε σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο ιδιοκτησίας του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 100 πακέτα τσιγάρων περιέχοντα 20 τσιγάρα έκαστο χωρίς ενδεικτική ταινία φόρου κατανάλωσης. Προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Φλόρινας, ενώ ο συλληφθής θα οδηγηθεί στην κυρία εισαγγελέα πλην μελλοντικών Φλόρινας. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες βράδυ στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαΐδας η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση των πολιτιστικών συλλόγων της πόλης. Περισσότερες εικόνες μας έστειλε ο Κώστας Μαυρίδης. Στη
Στέλνοντας το μήνυμα της ενότητας, οι πολιτιστικοί σύλλογοι της Πτολεμαϊδας διοργάνωσαν την καθιερωμένη εορταστική τους εκδήλωση την 5η 28 Δεκεμβρίου στην κεντρική πλατεία της πόλης, υπό την αιγίδα του Δήμου Εορδέας και τη χορηγία του Εμπορικού Συλλόγου Πτολεμαϊδας Εορδέας. Το πρώτο μέρος της εκδήλωσης, που ήταν αφιερωμένο στα μικρά παιδιά, άνοιξε με την εντυπωσιακή είσοδο του Αηβασίλη πάνω στο έλκυθρο, ο οποίος μοίρασε δώρα και ζαχαρωτά σε όλους τους μικρούς του φίλους. Ακολούθησε γλέντι και χορός γύρω από τις μεγάλες φωτιές, ενώ οι σύλλογοι προσέφεραν σε όλους πίτες, γλυκά και άφθονο κρασί. Εκπροσωπώντας τον Δήμαρχο Εορδέας Αβαζαμανίδη, ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Δημήτρης Πολυχρονίδης συνεχάρει τους συμμετέχοντες πολιτιστικούς συλλόγους για τις δράσεις τους και την προσπάθεια διατήρησης ενός θεσμού που ενώνει τους πολίτες στις Άγιες αυτές ημέρες. Στην όλη διοργάνωση συμμετείχαν οι πολιτιστικοί σύλλογοι Θρακικής Εστίας Εορδέας, Μικρασιατών, Ποντίων, Βλατσιωτών, Υπηρωτών, Κριτών, Κλεισουριαίων, Σουρμενιτών, Τροβαδούρων, Ερμακιά, ο Σωτήρας, Καρδιάς και Κομμάνου. Άγιε μας Βασίλη, σε όλα τα παιδάκια να δώσεις τα ζαχαρωτά σου και τις παραγγελίες τους στην καμινάδα των σπιτιών τους. Έτσι, καταφατικά το κεφάλι. Για να ακούσω και να δω. Πάει δική σου η σειρά. Ήρθε ο νέος με τα δώρα, με τραγούδια, με χαρά. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Χαρούμενη χρυσή πρωτοχρονιά. Πιστοί στο ραντεβού μας, οι 13 πολιτιστικοί σύλλογοι της Πτολεμαϊδας για ακόμη μία χρονιά στην κεντρική πλατεία της Πτολεμαϊδας, εδώ, για να γιορτάσουμε τον ερχομό του νέου έτους. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο χρόνια πολλά. Είμαστε εδώ και γιορτή γιορτάζουμε, οι 13 πολιτιστικοί σύλλογοι όλοι μαζί, την μεγάλη γιορτή μας, τη Χριστουγεννιάτικη, και περιμένουμε την πρωτοχρονιά με ιδιαίτερη αγάπη. Ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο αγάπη, υγεία, ειρήνη. Με υγεία η καινούργια χρονιά, όλος ο κόσμος να είναι καλά, τι να πούμε, και το χρόνο είμαστε καλά. Οι 13 φέτο δώσανε το παρόν πάλι, οι 13 πολιτιστικοί σύλλογοι της πόλης, και το χρόνο να είμαστε γεροί και να είναι ακόμη καλύτερα. Είναι καλύτερο να γερνόμαστε. Βεβαίως, βεβαίως είναι καλύτερο. Αυτά, και το χρόνο καλύτερα. Καλή χρονιά να έχουμε, υγεία και ευτυχία σε όλο τον κόσμο. Και αν ακούει ο κόσμος, ας έρθει στην πλατεία, έχουμε ένα χαρμόσυνο γεγονός, οι 13 πολιτιστικοί σύλλογοι έχουν την τιμητική τους απόψε. Σας περιμένουμε, ελάτε! Καλησπέρα. Καλούμε όλο τον κόσμο της Πτολεμαϊδας για μια ακόμη χρονιά να τιμήσουμε την παρουσία του αυτή την όμορφη γιορτή που κάνουν οι 13 πολιτιστικοί σύλλογοι. Και δίνουμε το μήνυμα της ενότητας και της συλλογικότητας αυτές τις δύσκολες μέρες. Καλή χρονιά και καλά Χριστούγεννα σε όλους. Ο νέος χρόνος που είναι επιθύρες, ας ελπίσουμε να είναι καλύτερος από αυτόν που φεύγει σε λίγο, με λιγότερα προβλήματα, λιγότερες στεναχώριες, περισσότερη χαρά. Χρόνια πολλά σε όλους. Ο νέος χρόνος να μας μπει με υγεία και ευτυχία. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία για όλο τον κόσμο, περισσότερη αγάπη, λιγότερη γκρίνια. Χρόνια πολλά σε όλους τους συμπολίτες μας, τους πολίτες τους Εορδέας. Χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, το καινούργιος χρόνος γεμάτος υγεία. Χρόνια πολλά σε όλους τους κατοίκους της Πτολεμαϊδας, σε όλους τους κατοίκους της Εορδέας. Με το καλό να δεχτούμε το καινούργιο χρόνο. Χρόνια πολλά σε όλους. Με υγεία, ευτυχία.
δημιουργικό κοιτά στο νέο έτος το 2018 να μας βρει σοφότερους και πιο ενωμένους. Αμήν. Χρόνια πολλά σε όλους. Χρόνια πολλά σε όλους όσους έχουν έρθει σήμερα στην πλατεία για να γιορτάσουμε μαζί με τους 13 συλλόγους με τη γέννηση του Χριστού και να περάσουμε μια βραδιά υπέροχη και με πολύ πλούσιο γλέτη και δέσματα όπως βλέπετε υπάρχουν για όλο τον κόσμο. Μπαίνουμε στο χώρο του πολιτισμού. Χριστουγεννιάτικη συναυλία θα δώσει αύριο στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας η Φιλαρμονική του Δήμου. Με μια χριστουγεννιάτικη συναυλία αποχαιρετά το 2017 η Φιλαρμονική του Δήμου Εορδέας Αριστοτέλης. Η συναυλία θα δοθεί το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας. Αξίζει να σημειωθεί πως η είσοδος στη συναυλία είναι ελεύθερη. 54 χρόνια Φιλαρμονική του Δήμου Πτολεμαΐδας αρχικά, εορδέας σήμερα. Ακριβώς. Και λίγο νωρίτερα φίλων Αριστοτέλης, του Οικοτροφείου. Έτσι ακριβώς. Κέντρου παιδικής μνήμης μας. Ακριβώς. Δεκαετίες. Σήμερα διευθύνεται αυτή την ορχήστρα. Είναι μεγάλη μου τιμή αυτό το γεγονός. Καταρχήν να ευχηθούμε χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο. Καλές γιορτές, καλό υπόλοιπο γιορτών. Για κατά Χριστού και να έχουν περάσει. Καλή χρονιά να έχουμε. Είναι, όπως λέγαμε πριν, τιμή για μένα να είμαι επικεφαλής αυτού του φορέα τέλος πάντων του Δήμου μας. Γιατί έχει μια ιστορία. Έχει μια ιστορία τόσο στον νομό Κοζάνης όσο και στην πόλη της Πτολεμαΐδας, μιας και είναι ο πρώτος φορέας που είχε να ασχοληθεί με την μουσική. Πρώτη ουσιαστικά μπάντα, έτσι οργανωμένη στην περιοχή, στην ευρύτερη. Στην ευρύτερη περιοχή είμαστε οι δεύτεροι. Εντάξει, υπάρχει και η Φιλαρμονική του Δήμου Κοζάνης που είναι πολύ πιο παλιά από εμάς, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία. Σημασία έχει ότι ιδρύθηκε υπήρχε η ανάγκη μάλλον για να γίνει κάτι πολιτιστικό στην περιοχή μας, οπότε οι απόφοιτοι του γυμνασίου τότε της Πτολεμαΐδας πήραν την απόφαση να ιδρύσουν μια φιλαρμονική έτσι ώστε να απασχολούνται τα παιδιά του Οικοτροφείου αρχικά και έπειτα όλα τα παιδιά της περιοχής μας με την μουσική. Έχουμε το κλείσμα της χρονιάς, όπως σχεδόν κάθε χρόνο, έτσι και φέτος. Θέλουμε να κλείσουμε τη χρονιά έτσι ευχάριστα, άσχετα με το τι πέρασε ο καθένας μας σε όλη τη διάρκεια του έτους. Καλός ή κακός, πάει αυτός ο χρόνος, πάει ο παλιός ο χρόνος, πάμε στον καινούριο και έτσι θέλουμε να δώσουμε ένα χαρούμενο στίγμα, μια χαρούμενη νότα στην πόλη. Το ραντεβού μας πότε είναι? Το ραντεβού μας είναι το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου στο Πνευματικό Κέντρο της Πτολεμαΐδας στις 8 το βράδυ. Τι υποσχόμαστε, τι θα ακούσουν όσοι παρευρεθούν σε αυτή τη συναυλία? Το πρόγραμμά μας είναι σχετικά με άλλες χρονιές αρκετά μεγαλούτσικο φέτος. Προλαμβάνει τόσο χριστουγεννιάτικα κομμάτια και από την Ελλάδα και του διεθνούς ρεπερτορίου. Θα ακούσουμε όμως πέρα από κάλατα, θα ακούσουμε και όμορφες μελωδίες Ελλήνων συνθετών, ξένων συνθετών, προσπαθώντας να δώσουμε έτσι μια χαρούμενη νότα στον κόσμο και να έχει μια ποικιλία το πρόγραμμα, να καλύψουμε όλα τα αρχοστά. Θα περάσει καλά. Εννοείται θα περάσει καλά. Καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά να έχουμε. Αύριο Σάββατο 30 Δεκεμβρίου θα πραγματοποιηθεί στην Πτολεμαΐδα ο ετήσιος χορός του Ποντιακού και Μικρασιατικού Συλλόγου Καριοχωρίου «Ο Πρόσφυγας». Στην εκδήλωση θα χορέψουν τα χορευτικά τμήματα του Συλλόγου και θα ακολουθήσει γλέντι με ποντιακή μουσική. Δείτε τι δηλώνει για το θέμα ο αντιπρόεδρος του Πρόσφυγα, Παντελής Σαββαΐδης.
Λοιπόν, σας περιμένουμε το Σάββατο 30 Δεκεμβρίου 2017 στον ετήσιο χώρο του Συλλόγου μας. Είναι η τελευταία εκδήλωση για τη λήξη της χρονιάς. Με ένα πλούσιο καλλιτεχνικό πρόγραμμα το οποίο περιλαμβάνει τους καταξιωμένους καλλιτέχνες Γιώργο Ιωαννίδη και Πέλα Νικολαίδου, καθώς και την παρουσίαση των παιδικών χορευτικών τμήματων του Συλλόγου μας. Περιμένουμε όλο τον κόσμο να έρθει να διασκεδάσει, να γνωριστούμε, να ανταλλάξουμε δώρα και ευχές και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τη νέα χρονιά. Και θα κλείσουμε το δελτίο μας με ένα ξεχωριστό θέμα. Κοντά μας είναι ο Απόστολος Γαϊτάνης. Θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Αποστόλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Κατερίνα. Καλησπέρα σας. Ξεχωριστό διαφορετικό θέμα. Φέτος συμπληρώνονται 227 χρόνια από την έκδοση της Εφημερίδος ή αλλιώς η Εφημερής. Η πρώτη σωζόμενη ελληνική εφημερίδα, η οποία είχε εκδοθεί στη Βιέννη από τα αδέλφια Μαρκίδες Πούλιου με καταγωγή από τη Σιάτιστα. Πρωτοπορεί η Δυτική Μακεδονία, Κατερίνα, από τότε και στα γράμματα και στη δημοσιογραφία. Και στη δημοσιογραφία. Πολλά μας είπε ο Γιώργος Μπόντας, γνωστός λαογράφος του Βοϊού. Που γνωρίζει πράγματα, έχει μελετήσει την ιστορία. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Πάμε. Στις 31 Δεκεμβρίου 1790, ημέρα Τρίτη, πριν ακριβώς 227 χρόνια, εκδόθηκε στη Βιέννη η πρώτη εφημερής από τους ατσινούς αδελφούς Μαρκίδες Πούλιου Γιώργου και Πούπλιου. Οι αφετηρίες και τα μηνύματα της εφημερίδας των ατσινών αδελφών Μαρκίδων Πούλιου ήταν συνυφασμένα με τον ξετσικωμό και τον διαφωτισμό του γένους για την αποτείναξη του τουρκικού ζυγού και ιδιαίτερα με το κίνημα του Ρίγα Φεραίων. Στο τυπογραφείο των ατσινών αδελφών Μαρκίδων Πούλιου είχαν τυπωθεί όλα τα επαναστατικά έργα του Ρίγα Φεραίων, η Μάγνα Χάρτα και ο Θούριος, ως πότε παλικάρια θα ζούμε στα στενά. Γράφει ο ατσινός Θεόδωρος Νάτσινας, γενικός επιδιωτής μέσα εκπαίδευση στο βιβλίο του «Οι Μακεδόνες πραγματευτάδες εις τας χώρας Αυστρίας και Ουγγαρίας». Ο Ρίγας ήρθε εις Βιέννη για να εμπνεύσει τους μεγάλους εκείνους πατριώτες, αλλά ενεπνεύσει παρά αυτόν και όλοι μαζί διέθεσαν όλα στα δυνάμεις των για το μέγα εκείνο έργο. Οι εφημερείς έδωσε τον παλμό του γένους σε μια από τις ώρες της καλύτερης κυοφορίας του και διαδόθηκε σε όλες τις γωνιές της υπόδουλης Ελλάδας. Σύγχρονος Γάλλος περιηγητής στην Τουρκία γράφει στις αφηγής του. Η εφημερής, η οποία εκδίδεται ελληνιστή εις Βιέννη από τους αδερφούς Μαρκίδες Πούλιου εξαιτίας της Μακεδονίας, είναι το μεγάλο μαντίο των Ελλήνων, διαβάζεται απλήστως και αποτελεί βάση των συζητήσεών των. Το τυπογραφείο αυτό ήταν η καρδιά του αγώνα και τα πρώτα βόλια εναντίον των Τούρκων κατακτητών. Ο ρόλος των σατιστινών αδελφών Μαρκίδων Πούλιου κατά την περίοδο εκείνη ήταν σημαντικότατος. Η προσφορά του στα ελληνικά γράμματα, την νεκή δημοσιογραφία και την υπόθεση της αποτείναξης του τουρκικού ζυγού ήταν αποφασιστική και άξια θαυμασμού. Εξαιρετική είναι η τιμή για τη Σάτιστα που υπήρξε η γενέτρια των Μαρκίδων Πούλιου. Από το πλήθος των επιφανών ανδρών που γέννησε, εκείνοι ξεχώρισαν πανελλήνια σαν άξιοι αγωνιστές και κορυφαίοι πατριώτες. Τα ιστορικά αυτά στοιχεία έχουμε χρέος να τα επιφυλάξουμε σαν κόρη οφθαλμού, αν θέλουμε να διατηρήσουμε την εθνική μας αυτοσυνειδησία και ταυτότητα και να μην γίνουμε ένας λαός άχρωμος, κοσμοπολίτικος, χωρίς ιδανικά που δεν θα έχει τίποτε το διαφορετικό από τους άλλους. Για να φτιάεις καλές γιορτές, άνοιξέ τα ταγκαβάς, ένας είναι ο λαδάς. Καλά Χριστούγεννα σ' όλους. Τεχνομπετόν ΑΕ. Έτοιμος κυρόδευμα. Προϊόντα Λατομείου. Εμπιστοσύνη μιας ολόκληρης ζωής με γερά θεμέλια. Ένα μεγάλο όνομα συνδεδεμένο με έργα πνοής. Βάζουμε γερά θεμέλια και στην οικοδομή σας. Οικοδομικά υλικά. Πορεία σιδήρου. Τεχνομπετών ΑΕ. Κοζάνη, Λάρισα, Νεάπολη Κοζάνης. Όμικρον Διαφημιστική. Ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης. Η τέχνη, η κατασκευή, η ποιότητα, Σιόγκας, οικολογικά παιδικά έπιπλα, Κασομούλη 10 στην Κοζάνη.
Εδώ και 50 χρόνια πρωταγωνιστεί με συνέπεια στο χώρο του αυτοκινήτου. Κατάκης Auto Group. Επίσημος διανομέας και επισκευαστής 6 εργοστασίων. Χιλιάδες ευχαριστημένοι πελάτες. Τώρα σας παρουσιάζει τη νέα σειρά μεταχειρισμένων αυτοκινήτων Value Plus. Επιλέξτε το επόμενό σας αυτοκίνητο από τον μεγαλύτερο στόλο στη Βόρεια Ελλάδα. Για πρώτη φορά με τριπλή εγγύηση ποιότητας. 2 χρόνια μηχανική εγγύηση. Πιστοποίηση πραγματικών χιλιομέτρων. Και δικαίωμα επιστροφής χρημάτων. Κατάκης. Υπεραξία στο αυτοκίνητο. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Κοζάνης Λάρισας. ACA σημαίνει καλές γιορτές. Χρόνια πολλά και καλή χρονιά σε όλους από τον Λογδανίδη Χρήστο και τα καταστήματα της ACA σε Κοζάνη, Πτολεμαΐδα και Αμύντη. Κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο ολοκληρώθηκε το δελτίο μας. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Καλή σας νύχτα. Εμένα καθένα